Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποτέ δεν θα πάψει να αναδεικνύει τις ρίζες του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος που εδράζονται στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που τρέφεται από τον πόλεμο, τους ανταγωνισμούς για την κερδοφορία των μονοπωλίων και αυτό εντείνεται. Και το λέω γιατί παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και η τουρκική επιθετικότητα αποσπασμένη από τα παζάρια και τους ανταγωνισμούς στην περιοχή που οξύνει ο σχεδιασμός των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, κυρίως απέναντι στη Ρωσία, στον οποίο η Ελλάδα όχι απλώς συμμετέχει, αλλά διεκδικεί και αναβάθμιση του ρόλου τους. Άρα υπήρχε συγκάλυψη των υπεριαλιστικών επεμβάσεων για τους ενεργειακούς δρόμους και τις πηγές που μακελεύουν χώρες όπως η Λιβύη, στην κυριολεξία, αυτό πληρώσε και πληρώνει, αλλά και απειλούνται χώρες και μεγάλα παζάρια γίνονται. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω ορισμένες ερωτήσεις προς τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο. Είπατε ότι έρχονται περισσότεροι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα. Βεβαίως είναι και πιο ξημένα στην Ελλάδα. Όμως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ζουν σαν τα ζώα και έχουν πάρα πολλά προβλήματα και αναδεικνύονται καθημερινώς και στην Ελλάδα και διεθνώς και στα hot spot και στις δομές. Και μιλάμε για τα βασικά δικαιώματα που έχουν και στην παιδεία και στην υγεία και στη διατροφή. Εσείς πώς το εξηγείτε? Είπατε ότι ενισχύεται η χώρα μας μέσω της Frontex. Δεν φαίνεται να έχει φέρει και τώρα μέχρι σήμερα αποτέλεσμα. Επεκτείνεται όμως η δράση της Frontex και στα σύνορα με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Και ρωτάμε το γιατί, τι στοιχεία υπάρχουν. Προστατεύεται η Ελλάδα ή οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θέλουν κατανομές και τις ποδοπατάνε στην κυριολεξία? Και τέλος, συζητιέται και η αναθεώρηση στο Δουβλίνο και τη Σέγγεν. Υπάρχουν αντιθέσεις, έχουν παγώσει προς στιγμή. Εμείς θέλουμε μια ενημέρωση των αντιθέσεων που υπάρχουν και τι προβλέπετε. Προς τον Υπουργό, τον κύριο Κουμουτσάκο, την τελευταία φορά που ξανασυζητήσαμε για το θέμα το μεταναστευτικό και προσφυγικό, ετοιμαζόσασταν να πάτε στην Τουρκία. Δεν ξέρω τι συζητήσεις γίνανε. Θα θέλαμε όμως μια εικόνα, ναι, να μας δώσετε και να μας ενημερώσετε για τις εξελίξεις, γιατί μετά από εκεί βλέπουμε την εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία. Παρουσιάζεται σαν περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση ενάντια στους Κούρδους. Ωστόσο, το πράσινο φως το έχουν δώσει οι ΗΠΑ και απειλεί να εξελιχθεί σε θριαλίδα σοβαρών εξελίξεων με τεράστιο κίνδυνο για τους λαούς της περιοχής. Και έχουμε στοιχεία, λέω, και από τις εξελίξεις για αποστολή δυνάμεων του Συριακού στρατού στο θέρετρο των τουρκικών επιχειρήσεων για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα της χώρας τους. Αλλά έχουμε και προειδοποιήσεις και από τη Ρωσία για να αποχωρήσει η Τουρκία από τη Συρία, όλοι ξένοι στρατοί, αλλά και τη στάση της Γαλλίας και της Γερμανίας. Πιέζουν και εκφράζονται και ανησυχίες. Ταυτόχρονα και οι αλλαγές που γίνονται σε άξονες, αντιάξονες, οι Κούρδοι πια πηγαίνουν με τον Άσαντ και τη Ρωσία κλπ. Τα λέω γιατί μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις δεν χωράει κανένας εφησυχασμός ούτε στη χώρα μας και η όποια προσπάθεια και της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων να στηρίξουν τις αμερικανοτοϊκές τους αμερικανοτοϊκούς σχεδιασμούς και την ελληνική εμπλοκή να θολώσουν τους κινδύνους που προκύπτουν είναι επικίνδυνος. Εσείς επικεντρωθήκατε και επικεντρωνόσαστε μόνο στον κίνδυνο, στην αύξηση των προσφυγικών ροών ή στη διέλευση φυγάδων τσιχαντζιστών προς την Ευρώπη.
Μπορεί να υποστηρίζεται ότι είναι θωρακισμένη η χώρα μας από τα απόνερα αυτής της εκρηκτικής κατάστασης που διαμορφώνεται στην περιοχή εξαιτίας της πολιτικής εμβάθυνσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ ενάντια στην ανταγωνίστρια Τουρκία. Μπορεί να λέτε ότι η χώρα μας δεν γνώρισε πόλεμο, όμως έχει μετατραπεί σε μια απέραντη αμερικανοτοϊκή βάση. Έχει συγκεκριμένο καταμερισμό, την καθιστά μαγνήτη μεγάλων κινδύνων, είτε στην περίπτωση που εμπλακεί σε μία πιο γενικευμένη σύγκρουση συμφερόντων, είπα, με την Τουρκία, είτε για τα κυριαρχικά δικαιώματα σε Αιγαίο, Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ακόμα και στη Θράκη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Κουμοτσάκο, επιπλέον ορισμένα άλλα στοιχεία. Ξέρουμε ότι μέχρι τώρα έχουν πάρει 45.000 περίπου άσυλο. Και επίσης, τι απέγιναν αυτοί. Το λέω, ναι, έχουν πάρει από τα προηγούμενα, από το 2015 και μετά, μέχρι τώρα αυτά τα στοιχεία δίνονται. Επίσης, αυτοί που δεν πήραν, τι απέγιναν. Δεύτερον, με την προηγούμενη κυβέρνηση είχε υπογραφτεί μια συμφωνία με τη Γερμανία για επανένωση οικογενειών. Βεβαίως, αν υπάρχει κατά τη γνώμη μας, αφού κάθε μήνα υπολογιζόταν ένας αριθμός. Κυρία Μανολάκου, μην αναλύεται, παρακαλώ, το ερώτημα. Ναι. Θέλω να πω ότι πού βρίσκεται. Προχωράει, γιατί εμείς όταν επισκεφτόμαστε δομές δεν βλέπουμε αυτό να προχωράει. Και τελειώνω ότι κάθε μέρα τελειώνουν συμβάσεις εργαζομένων στις δομές. Ενώ αυξάνονται οι πρόσφυγες μετανάστες, μειώνεται το προσωπικό. Τι έχετε κάνει να ανανεωθεί οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων.